Εν αναμονή της πρόσκλησής τους από τον Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που έχει υποσχεθεί να συγκαλέσει σύσκεψη για το θέμα των διοδίων, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή του Δήμου Εργά Φεραίου, που εξασφάλισε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση του σώματος υπέρ της κατάργησης των διοδίων στο Μοσκοχώρι. Συνομόφωνο το ψήφισμα από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, το οποίο το καταθέσαμε στις συνεδρίες της Δευτέρας, με σημείο αναφοράς μόνο την κατάργηση του διοδίου και τίποτε άλλο. Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου είναι ξεκάθαρος. Αν δεν υπάρξει σύντομα απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, οι κάτοικοι θα ξεκινήσουν δυναμικές κινητοποίησεις. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι Δήμοι Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Βόλου, Κιλελέρ και Τεμπών, καθώς και η Μητρόπολη Δημητριάδος, συνέστησαν κοινό μέτωπο κατά των διοδίων. Επισκέφθηκα τον Μητροπολίτη, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι μακάρι να λυθεί το ζήτημα σε επίπεδο συνεννόησης, αλλά αν η έστατη λύση γίνει κινητοποίηση, θα είναι μαζί μας παρόν στις δράσεις αυτές. Αυτό το μέτωπο που ανοίγει τώρα με τους Δήμου Βόλου, Δήμο Ρήγα Φεραίου, να επιβάλλουν την κατάργηση των διοδίων, όχι την μετακίνησή τους. Την κατάργηση των διοδίων παντού είναι δρόμοι που τους έχουμε πληρώσει. Πολύ θα θέλαμε να είναι όλοι αυτοί οι κάτοικοι που κάναν τη μεγάλη αυτή τη μάζεξη ενάντια στα διόδια στο Μοσκοχώρι, να είναι στα δικαστήρια 1η Οκτώβρη, να δώσουν ένα δυναμικό παρόν στις δίκες ανθρώπων, αγωνιστών που πολέμησαν τα διόδια. Στο μεταξύ, από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, ξεκινά ο δικαστικός μαραθώνιος των πολιτών και των κινημάτων που από τα μέσα του 2010 πρωταγωνίστησαν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των διοδίων. Είναι φοβερό να γίνονται δίκες σε ανθρώπους που ειρηνικά διαμαρτυρήθηκαν για το ξεπούλημα των δρόμων και που επιβεβαιώθηκαν ότι θα συνεχίσουν να ξεπουλούνται πλέον όλα τα αγαθά και που προβλέψανε ότι οι εθνικοί δρόμοι θα οδηγήσουν σε αύξηση της κυκλοφορίας στους παράπλευρους εισαγωγικά δρόμους που δεν υπάρχουν ουσιαστικά, με κίνδυνο απώλεια ζώων. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί αθωτικές αποφάσεις σε ανάλογες υποθέσεις που εκδικάστηκαν μέχρι σήμερα, ενώ οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν με βάση τα νέα δεδομένα αναφορικά στις αποκαλύψεις για τις συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων εθνικών οδών σε ιδιώτες, καθώς επίσης και μετά τους 5 θανάτους νέων ανθρώπων που κινούνταν στους παραδρόμους Λεμιτόμου στη Σπαθέ. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να λάβει και η δικαιοσύνη υπόψη της τα καινούργια γεγονότα που έχουν συμβεί και κάποτε να μελετήσει και αυτές τις συμβάσεις αυταπάγγελτα. Δηλαδή είναι γελίο να καλούμαστε εμείς να απολογούμαστε ότι κινήσαμε τον κόσμο σε βιοπραγίες και να μην λαμβάνουν υπόψη τους τις ανθρώπινες ζωές που χαθήκανε.